Έχουμε μαζί μας την κυρία Τέντα Μακρύ, που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Ανώτατη Καλλιτεχνών της Αθήνας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, όπου και έζησε μέχρι το 1982. Υπήρξε καθηγήτρια στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την ίδρυσή του. Και σήμερα είναι ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει στο διευθυντικό της πολυάριθμες εκθέσεις ζωγραφικής και πρόσφατα μπήκε στον χώρο της λογοτεχνίας, εκδίδοντας το απολεσθέν διαβατήριο του Τζέμπαλ από τις εκδόσεις Εξπυρηφών. Θα μας μιλήσει για τη μνήμη εν συνέστηση, το αίτιο και το αιτούμενο της τέχνης. Κυρία Μακρύ. Θα ευχαριστήσω την Επιτροπή που οργάνωσε την ημερίδα αυτή για την πρόσκληση, εσάς για την παρουσία σας, την κυρία Βιολίου για την θερμή παρουσίαση και μάλιστα δύο φορές. Και όλα αυτά που ακούσατε δεν θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τόσο το πληρώ στην πραγματικότητα, η γνωστή ρίση του γνωστού φιλοσόφου. Λοιπόν, το μικρό κείμενο που θα σας διαβάσω έχει τίτλο «Μνήμη Παύλα εν συνέστηση. Το αίτιο και το αιτούμενο της τέχνης». Η μνήμη, μέρος της ταυτότητάς μου. Στη μνήμη ακουμπάει συνείδηση. Όλα όσα προσδιορίζουν αυτό που είμαστε, τα συλλογικά και ατομικά βιώματα, οι σκέψεις μας, οι ιδέες, οι δικές μας και τον άλλο. Η μνήμη απαιτεί τρυφερή κατάταξη, για να μην σκεπάσει το παρόν, για να συνεχίσουμε να ζούμε στο τώρα και να ονειρευόμαστε το αύριο. Το σώμα μας κινείται προς τα εμπρός. Βαδίζουμε προς τα εμπρός. Η σκέψη όμως καρπάζει διαρκώς προς τα πίσω. Μας οδηγεί σε έναν άλλο χρόνο, επεξεργάζεται, αναθεωρεί, κατατάσσει, διαγράφει, αποκρυπτογραφεί, πάντα προς τα πίσω. Με ό,τι έχει καταγράψει έως πριν από ένα δεύτερο, συνδυάζοντας νέα δεδομένα με αυτά που ήδη γνωρίζει, ακόμη και όταν σχεδιάζει κάτι για το μέλλον, όταν ονειρεύεται ή δουλειάζει σε μια ουτοπία. Η μνήμη μας παρηγορεί, κρατάμε τη γεύση όσο χάσαμε στο πέρασμα του χρόνου. Η μνήμη, ο μοναδικός τρόπος του θανάτου. Εκεί βρίσκεται η διαβιωμένη συγκίνηση, αυτή είναι το μοναδικό πηγάδι από όπου αναπηγούν ιδέες και συναισθήματα, τα οποία αποτελούν το υλικό της φύσης. Ο επαναλαμβανόμενος κύκλος της φύσης μας ξεγελά και δυσκολευόμαστε να δεχτούμε τη μοναδικότητα του κύκλου της δικής μας ζωής. Γράφουμε, συνθέτουμε ή παίζουμε μουσική, ζωγραφίζουμε, σχεδιάζουμε κτίρια, προσπαθώντας να συμπεριλάβουμε όλα όσα έχουν σημασία για εμάς, επιδιώκοντας το διάλογο και διεκδικώντας μια θέση στη μνήμη των άλλων. Αυτό μας εξασφαλίζει τη συνέχεια. Δινόμαστε μέρος της μνήμης τους εμπιστευόμαστε την ηχό της ζωής μας. Η συνέχεια, αυτή η συνέχεια, η αγωνία για το αύριο χωρίς εμάς. Μα και το χτες κύλησε χωρίς εμάς και έτσι θα συνεχίσει, ίδια και παράδειγμα. Με όλα όσα είναι ικανός ο άνθρωπος να πράξει, τα φοβερά αλλά και τα θαυμαστά, καταστροφέας ή προστάτης της φύσης και της ζωής σε όλες τις υποθέσεις. Όλα τα πράγματα έχουν υποθεί, αλλά καθώς κανείς μας δεν ακούει, είμαστε υποχρεωμένοι να αρχίζουμε από την αρχή, λέει ο Αντρέζη. Και ο Τζέμπα, Γερμανός συγγραφέας, που αν δεν έκανε τη ζωή του στα 57, το 2001, σε αυτοκινητικό, θα ήταν πιθανότατα σήμερα κάτοχος ενός Νόμπελ λογοτεχνίας. Αυτά θα έλεγα να πιστεύουν κάποιοι σαν εμένα που ανήκω στο μικρό μεν αλλά φανατικό κλαμπ των οπαδών των θαυμαστών του Ζέμπερ. Ο Ζέμπερ λοιπόν, τρομοκρατημένος από τη λύπη που πέφτει πάνω στα δραματικά γεγονότα της ιστορίας, γράφει, καθώς κανένας δεν ακούει, δεν ζωγραφίζει και δεν διηγείται τις ιστορίες που μένουν πάνω σε αμέτρητους τόπους και αντικείμενα, τα οποία από μόνα τους δεν έχουν τη δυνατότητα της μνήμης κλπ.
θα συνεχίσει. Έρχεται λοιπόν η τέχνη η οποία αποδεικνύει ότι η ζωή δεν άρχει, όπως λέγεται σώα, και υπόσχεται το πάγωμα του χρόνου, το ξόρκισμα της τριτότητας, τη μύτα της λύπης με την εικόνα, τα φαγιού, τα πορτέρα, τη φωτογραφία, με την ποιήση, τη λογοτεχνία, τη μουσική, την αρχιτεκτονική, εικονογράφηση της περιπέτειας των ιδεών και της κλίμακας των συναισθημάτων με κάθε μέσο που κατορθώνει να αντισταθεί στον χρόνο. Και αν δεν υπόσχεται την Αθανασία, τουλάχιστον δίνει ελπίδα για μια επιβραδυμένη κατάρρευση. Την τεχνική που εφαρμόζουν στις πόλεις φάντασμα ή σε διάφορα ερήπια, όταν για λόγους ιστορικούς ή αισθητικούς αποφασίζουν να μην τα επαναφέρουν στην πρώτη τους μορφή, αλλά να επιβραδύνουν όσο γίνεται η κατάρρευσή τους. Και πάλι ο Ζέπα, γεννημένος το 44, ο οποίος βλέπει για πρώτη φορά στα 17 του χρόνια ένα ντοκιμαντέρ για το στρατό κατά συγκέντρωση στο Ναζί και αποκτά μνήμη, καταλήγει. Δεν μπορεί να είναι ευτυχής όποιος αποκτά μνήμη. Όμως και το μίσος θυμάται. Και έτσι επαναλαμβάνονται τα λάθη των ανθρώπων, συλλογικά και ατομικά. Και αν η ενοχή είναι ατομική, η ευθύνη είναι συλλογική. Κλεμμένο από τον διάστατο βέβαια. Η ανθρωπότητα όμως δεν μαθαίνει τα λάθη της, η Ευρώπη δεν έχει τα λάθη της. Κανένας από εμάς δεν έχει όσα θα έπρεπε ή όσα θα ήθελε από τα λάθη του. Μάλλον γιατί οι συνθήκες των καταστάσεων είναι κάθε φορά διαφορετικές, όπως τα πρόσωπα των ανθρώπων που πέρασαν ή βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στη γη, όπως ο ήχος της φωνής τους, μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ο καλλιτέχνης επιδιώκει απελπισμένο το διάλογο με τον άλλο. Αυτό είναι το ετούμενο της τέχνης. Το μαγικό πεδίο που αναπτύσσεται ανάμεσα στο έργο και σε αυτό που το κοιτάζει, είναι αποτέλεσμα της δεκτικότητας του θεατή και της άγκορας που εκπέμπει το έργο. Ένας σιωπηλός, μυστικός διάλογος ή ενσυναίσθηση. Τη λέξη ενσυναίσθηση στον χώρο των δικαστικών τεχνών και σε αυτό το χώρο θα περιοριστώ βεβαίως, την χρησιμοποιούμε μετά το 1990. Ως τότε χρησιμοποιούσαμε τις επίσης ωραίες λέξεις εμβίωση, μέθεξη. Η λέξη συγγνώμη, όταν τα λαμβάνουμε αυτά είναι γνωστά σε εσάς και θα το τρέξω λίγο. Η λέξη είναι μετά της γερμανικής αλληλεγγύου, η αγγλική έμπαθη, που ήταν η πρώτη μετάφραση, η γαλλική άμπαθη, έχουν ψευδόφιλη σχέση με την ελληνιστική λέξη εμπάθεια. Γιατί στην εμπάθεια, η εμπάθεια μιλά για το έντονο πάθος και μετά στην επανάχρησή της έγινε συμμετοχή στο πάθος του άλλου. Και να σημειώσουμε ότι στην αρχική της έννοια η λέξη εμπάθεια εμπαθής είναι από θετική έννοια. Ο γερμανός κοινωνιολόγος Max Weber, που πέθανε το 1920, μιλούσε για απομάγευση του κόσμου. Αυτή την απομάγευση την έχει υποστεί και το έργο τέχνης, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό που προσπαθούν να καλύψουμε με τον λόγο, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο την αναμάγευσή του και αναζητώντας την άγορα που έχουμε στερηθεί. Πώς όμως αναφερόμαστε στη ζωγραφική χρησιμοποιώντας το λόγο, όπως μεταφράζουμε οι σύνδεροι. Ο Άρθουρ Αντάμοφ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας που ζούσε στο Παρίσι, επιχειρώντας να μεταφράσει λίγη και σημειώνει το πιο δεινό χρέος που γνώρισε. Η Μαρίνα Τσβετάγεβα, η σπουδαία Ρωσίδα ποιήτρια, γινόμαστε ποιητές για να μην είμαστε Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Γάλλοι, Γερμανοί. Το σχεδόν απαραίτητο κείμενο που είναι πλέον ο μόνιμος συνοδός του έργου τέχνης στις επίσημες εμφανίσεις του, το ερμηνεύει, το ενισχύει, το προκυβεύει σε μια συγκεκριμένη ανάγνωση, το υπονομεύει αμφισβητώντας την αυτονομία του. Ίσως όλα αυτά κατά περίπτωση. Οδηγίες χρήσεως αποκαλούν ηρωνικά το κείμενο που συνοδεύει ένα εικαστικό έργο όταν το έργο από μόνο του δεν καταφέρνει να συγκινήσει. Όπως ακριβώς συνέβη με τις πρωτοπορίες του 20ου αιώνα και την αφηρημένη τέχνη,
που δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους, διότι δεν έδωσαν προτεραιότητα στην προσωπική επιλογή. Bauhaus, εντυπωσιακά τεράστια, βιομηχανικά προϊόντα κλπ. Έτσι και οι σύγχρονοι τέχνοι, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Εννοείται ότι μιλάμε πάντα γενικά και ότι σε πάρα πολλές στιγμές του 20ου και του 21ου αιώνα δημιουργήθηκαν και εξακολουθούν να δημιουργούνται έργα που συγκινούν βαθύτατα. Αυτή είναι η ουσιαστική τέχνη, η οποία συμβαίνει αβίαστα και όχι κατά παραγγελία και ούτε χρειάζεται ένα σκηνοθετημένο περιβάλλον το οποίο χρήζει έργο τέχνης, οτιδήποτε προέρχεται μέσα σε αυτό. Η κατανόηση του εικαστικού έργου σαφώς επιτυχάνεται με τη βοήθεια του λόγου. Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο πληροφορίζει τον καλλιτέχνη πέρα του βιογραφικού, ανάλυση του θέματος, παραλυπόμενα της ιστορίας, οργάνωση του πόλου, τεχνική. Το κείμενο συμβάλλει στην κατανόησή του, αλλά όχι στην ενσυναίσθηση. Τη συγκίνηση τη δίνει το ίδιο το έργο, όχι η ανάλυση. Η συγκίνηση εισπνέεται με τη δική μας ανάσα, όχι με το άλλο. Εισπνέεται με την άβρα που εκπέμπει ο ήχος, η κίνηση, η εικόνα, συμπαρασύνοντας μας πέρα από το καθημερινό, στο αίσθημα του υψηλού. Αυτή δεν βιώνεται δια του προσώπου, δεν μεταδίδεται, δεν διδάσκεται. Καλλιεργείται με τον χρόνο, βοηθούμενοι από μια εγγενή διάθεση να συγκινούμαστε από την ομορφιά, τις ιδέες, τα συναισθήματα, όλα όσα δεν έχει η τέχνη, ώστε να λειτουργήσει στο θεατή, ακροατή ή αναγνώστη παρηγορητικά. Η τέχνη είναι και οφείλει να είναι παρηγορητική. Μήπως όμως την άκρα του εικαστικού έργου τη συναβάλλει αυτός που στέκει σιωπηλός μπροστά του ξανά και ξανά, όπως ο ήρωας του Μπέρχαρτ, στους παλιούς δασκάλους, αυτός που δεν αρκείται μόνο στην κατανόηση του έργου, αλλά να ζητά την ενσυναίσθηση. Ίσως τη συνέχεια μιλήσει, γράψει ή συνεχίσει με σιωπάτη. Ίσως είναι ιστορικός, θεωρητικός, ποιητής, καλλιτέχνης, φιλότεχνος. Ή όχι απίθανο, τίποτα από τα παραπάνω. Η άουρα του ερευνητέχνης μας χαρίζεται αμφιδιοτελώς. Και η άλλη φόρμα παράδοση στη μαγεία του είναι μια μεγάλη πρόκληση. Κάθε φορά σχεδόν που πάω στο Παρίσι, επισκέπτομαι το Κομψό Μουσείο του Ορσέ. Έχει συχνά ενδιαφέρουσες εκθέσεις και δεν παραλείπω να επισκεφτώ την αίθουσα όπου εκτίθεται μόνιμα ένα έργο του Βουίσλερ, το «Πορτρέτο της μητέρας του». Είναι ένα έργο του 1871, ο τίτλος είναι «Σύγκριση σε γκρι». Ο Βουίσλερ, ζωγράφος αμερικανικής καταγωγής, έζησε ανάμεσα στο Λονδίνο και στο Παρίσι, σύγχρονος των υπερσιονιστών. Ένα έργο που το φώτο του υπαγορεύει μια γκρίζα σιωπή και οι βατελέιες μανσέτες στα χέρια που ακουμπούκαν τελικά στο φόρεμα, μοιάζουν παράθυρα για απόδραση από το καθημερινό πάγωνα κοινό, απόδραση σε έναν άλλο χώρο, έναν άλλο τόπο, τον τόπο της καταγραφής της γοητευτικής, ενδιαφέρουσας και απελπισμένης λύρας του ανθρώπου. Υπάρχει ένα κάθισμα μπροστά σε αυτό το έργο και σπέρδω προς τα εκεί. Αλλά πόσες φορές με έχει προλάβει κάποιος άλλος και κοιτάζει με προσήλωση το έργο. Στέκομαι όρθια πίσω του και μοιράζομαι με έναν άγνωστο την ίδια απόλαυση. Χαίρομαι και ας μου φάει την καρέκλα. Αυτή η καρέκλα μοιράζεται με χαρά. Δεν πρόκειται για καρέκλα εξουσίας. Επιστρέφοντας στην τέχνη και στα κείμενα που τη συνοδεύουν, αναρωτιόμαστε. Μας είναι απαραίτητη αυτή η μεσολάβηση. Η μουσική είναι μια κατεξοχήν συμβολική γλώσσα, όπως λέει ο Σοπενχάουερ. Και περνάει από την αίσθηση στην ψυχή χωρίς τη μεσολάβηση της λογικής. Οι εικαστικές τέχνες είναι επίσης συμβολική γλώσσα, αλλά ίσως λιγότερο από τη μουσική. Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε ένα εικαστικό έργο, παρεμβαίνει
τη λογική και το θανατηφό ερώτημα «Τι θέλει να πει?». Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται οι μεταφραστές, επιτυχώς ή αντιπτυχώς, παραπλανώντας ή βοηθώντας, οδηγώντας μας την κατανόηση του έργου εις το απόλυτο χάος. Πόσες επικίνδυνες δηλώσεις έχουν γίνει για την τέχνη, όχι μόνο από άλλους χώρους, όπως αυτή του Βικτόρ Ουγκό. Η μουσική του Μπετόβεν δεν αντέχεται. Αλλά και από ανθρώπους που είναι μέσα στο ίδιο εγκύκλιο και μάλιστα με μια σημαντική κατάρτιση, όπως ο Πόρ που δήλωσε το 1950. Η τέχνη πρέπει να εκφράσει συναισθήματα, γιατί το να φτιάχνεις εικόνες με πράγματα είναι κάτι που τώρα γίνεται με τις φωτογραφικές επιφανές. Η τέχνη, ο χρόνος της ακύρωσης, της δηλώσης, όχι τις φωτογραφικές μεγάλες. Η τέχνη σαφώς εκφράζει συναισθήματα, όπως λέει ο Πόλο, αλλά και οι ιδέες. Διερευνάται για τον εαυτό της, για τα ερωτήματα που βασανίζουν τους ανθρώπους, για τον έρωτα, για το θάνατο, για το παράξενο και ανεξήγητο φαινόμενο της ζωής. Λένε μερικές φορές κινηματογραφικές ταινίες, ακούγοντας μουσική ή διαβάζοντας ένα βιβλίο. Μπροστά σε ένα εικαστικό έργο τέχνης, στο μουσείο ή σε έναν διαδικτυακό χώρο, δεν το λένε ή τουλάχιστον πάρα πολύ σπάνια. Είναι μια άλλου είδους σχέση. Το έργο ζητάει τη σιωπή της. Ζητάει να σταματήσουμε μπροστά του, να το αφολιαστούμε. Η επικοινωνία μαζί του είναι πιο ήπια, λιγότερο γραμματική από ό,τι με τα άλλα μέσα της καλλιτεχνικής έκφρασης. Ένα εικαστικό έργο που μας συγκινεί, το έχουμε στον τοίχο του σπιτιού μας και κάθε φορά που περνάμε μπροστά του, το κοιτάζουμε με συνενοχή. Εκείνο και εμείς μόνο γνωρίζουμε το διάλογο που αναπτύσσεται ανάμεσά μας. Είναι τόσο λίγο απαιτητικό, γι' αυτό και το αντέχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα μουσικό κομμάτι, όσο και το λατρεύουμε, δεν είναι δυνατό να το ακούμε συνέχεια, ούτε να βλέπουμε κάθε βράδυ την ίδια ταινία ή να διαβάσουμε το ίδιο βιβλίο. Η μουσική, ο κινηματογράφος, το θέατρο, η λογοτεχνία και η ποίηση, ο χορός επίσης, ζητούν να τους αφιερώσουμε χρόνο από τη ζωή μας. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε όταν και για όσο διάστημα το αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι. Πάντως, κλασικό, μοντέρνο ή σύγχρονο, ένα καλό έργο έχει μεγάλες πιθανότητες να δει μια μέρα κάποιον που θα κουβαλήσει μια καρέκλα και θα καθίσει απέναντί του όπως ο ήρωας του Μπέρναρ ή εγώ μπροστά στο έργο του Βίσλερ για να αφαιθεί στη γοητεία του. Αυτό που ονομάζουμε κλασικό είναι αυτό που ξεπερνάει την εποχή του. Εξακολουθεί να συγκινεί για διάφορους λόγους και όταν πλέον δεν είναι σύγχρονο ή να θεωρείται ενδιαφέρον για ιστορικούς απλά λόγους. Εννοείται ότι δεν καθαγιάζεται οτιδήποτε θεωρείται κλασικό, αλλά βέβαια δεν καθαγιάζεται και οποιοδήποτε εγχείρημα χρησιμοποιεί την τεχνολογία και γενικά αυτά που θεωρούνται σύγχρονα μέσα. Προκαλώντας δηλαδή δωρεάν και πλέοντας το ωκεανό της ασυνάρτησής. Το σύγχρονο αναφέρεται στη χρονική στιγμή που γίνεται ένα έργο, όχι στο μέσο, διότι τα μέσα και στο σύγχρονο προβληματισμό που το απασχολεί, διότι τα μέσα στις μέρες μας είναι πάρα πολλά. Τα γνωστά από παλιότερες περιόδους και τα νιώτα. Φωτογραφία, βίντεο, εγκατάσταση, ψηφιακή εικόνα, πληθυσμό μας, ή συνδυασμός των παραθάνων, παραδείγματος χάρη, βίντεο εγκατάσταση, συνδυασμός εικόνας και λόγου κλπ. Σύγχρονη τέχνη είναι αυτή που πραγματεύεται θέματα του καιρού της, όχι αυτή που εκμεταλλεύεται απλώς τα μέσα του καιρού της. Το διακύβευμα οφείλει να είναι σύγχρονο, όχι το μέσο. Η ζωγραφική, ωστόσο, ίσως ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη της ανθρώπινης συνέστησης, ίσως λέω. Πρώτον για ιστορικούς λόγους. Η σχέση αυτή έχει καταγραφεί στο DNA του φιλόθεου, εφόσον οι αιώνες ήταν το μαγανικό μέσο. Και δεύτερον, διότι η σχέση μαζί της είναι περισσότερο σωματική, παύλα ερωτική. Το ζωγραφικό έργο έχει ανάσα, πάρα, έχει μυρωδιά, υφή, έχει σώμα. Μπορείς να το αγγίξεις, αν δεν σε βλέπει ο θύλακας του μουσείου, εννοείται. Επιστρέφοντας το κείμενο, διαπιστώνουμε ότι η εξέλιξη της σχέσης μας μαζί της είναι ακριβώς αντίθετη από την εξέλιξη της σχέσης μας με το εικαστικό έργο.
επιαιώνες, υλικών με την αντικρίζαμε σιωπηλά. Κάποια στιγμή αισθανθήκαμε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτή. Η σιωπηλή σχέση που υπήρχε ανάμεσά μας έχει ραγίσει. Η σχέση μας με το κείμενο εξελίχθηκε αντίθετα. Επιαιώνες είχαν φωνητική πρόσληψη του κειμένου. Αυτό σταμάτησε σταδιακά και πάω κάπου στους ρωμαϊκούς χρόνους, την εποχή του Αγίου Αυγουστίνου, η σιωπή σαν είδος συνενοχής ήρθε να εγκατασταθεί ανάμεσα στο κείμενο και σε εμάς. Διαβάζουμε πλέον σιωπηλά. Οι Ιρλανδοί λένε ότι η σιωπή της νύχτας με βόρειο σέλας έδωσε τραγούδια. Η μουσική δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα στην απόλυτη ησυχία. Η ενσυναίσθηση αναδύεται πάντα, εγκαθίσταται μέσα στη σιωπή. Ακόμη και σκοπός του λόγου είναι να οδηγήσει στις όχθες της σιωπής. Μιλάμε για να σιωπήσουμε στη συνέχεια. Αυτό θα κάνω και εγώ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για τη σιωπή.